την προμολαγνία. Δυστυχώς είναι ο νόμος που ψηφίστηκε προχθές και που ζητάει μετά την ψήφισή του την αποστολή στοιχείων εντός 10 ημερών για να ξεκινήσουν οι απολύσεις που έχουν να κάνουν με αυτούς τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν με τον νόμο του Παυλόπουλου Ευρώπης, του παραλίου του χρόνου. Και θα είναι πολλοί, αλλά πολλοί από αυτούς δεν πάνε το πόδι τους εδώ πέρα τις μέρες. Τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Εμείς καλέσαμε την Γενική Συνέλευση αυτή εδώ για να γνωστοποιήσουμε και τους λόγους που προχωρήσαμε στην Υπουργός Δημοσπονδία στη δεύτερη 48 ώρα και στον, την αποσχέση από εργασία του Σαββατοκυριακού. Πριν ακόμα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η Ομοσπονδία αποφάσισε την κλιμάκωση των κοινοποιήσεων για άλλα 48 ώρα. Για ένα και μοναδικό λόγο. Για να τους δείξουμε και να διαδραδώσουμε τη θέλησή μας για αγώνα στο να πούμε όχι στις απολύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν απεργούμε για κανένα άλλο λόγο. Απεργούμε για να σταματήσουμε τις απολύσεις οποιοδήποτε συναδέλφου στην τοπική αυτοδιοίκηση που απολύσεις σημαίνει ότι η ζωή πάει στη στράφη. Τα όνειρα τελειώνουν. Και εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από ένα εκατομμύριο άνεργους αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε όλη τη μια κατηγορία. Οι 48 λοιπόν αυτή η κινητοποίηση που οφείλω να πω ότι για το Ηράκλειο ήταν πρωτόγνωρη, συνάδελφοι μπορεί να μην ήρθαν εδώ πέρα, όμως δεν πήγαν και στην υπηρεσία για να δουλέψουμε, δίνει δύναμη στα σωματεία εδώ πέρα που όλα μαζί σαν μια γροθιά στηρίξαν αυτή την κινητοποίηση και είμαστε εδώ για να παλέψουμε να μην αφήσουμε να έρθει το παραμικρό χαρτάκι απόλυτη συναδέλφου. Περιμένουμε την Κυριακή. Σήμερα έχει συλλαγητήριο στην Αθήνα η Ομοσπονδία, αύριο έχει ένα πανελλαδικό συλλαγητήριο, την Κυριακή συνεδριάζει για να επανεξετάσει τη στάση της, όμως αυτό που θα προκύψει είναι, και εδώ είναι συνάδελφοι από τα τμήματα προσωπικού, που διαχειρίζονται τους προσωπικούς πακέτους του κάθε συναδέλφου, θα πούμε από την πρώτη στιγμή που έρθει χαρτί που να μιλάει για αποστολή στοιχείων συναδέλφων στο Υπουργείο, κατάληψη των γραφείων της διοίκησης, έτσι ώστε να μην αποσταλεί ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα ονοματεπώνυμο στο Υπουργείο. Ας πάνε να τα βρουν απαλού. Αποτελεί για όλους εμάς κόκκινη γραμμή η οποιαδήποτε απόλυτη συναδέλφου. Από οποιαδήποτε χώρο και οποιαδήποτε δουλειά. Μιλάει το νομοσχέδιο εμπρότης για απολύσεις ΔΕΕ1 ΙΕ16 ανθρώπους οι οποίοι λέει δεν πήγανε με τον ΑΣΕΠ τα τελευταία χρόνια και που πρέπει να αποδιοργανώσουμε τη ζωή γιατί με το έτσι θέλουν. Ο σκοπός και ο στόχος είναι μέσα από αυτές τις κατηγορίες των υπαλλήλων να αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι τα ληξιαρχία, τα δημοτολόγια και να δοθούν σε ιδιώτες. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα θέλουμε όλους εσάς εδώ μαζί μας σαν μια γροθιά αυτό που έγινε να συνεχιστεί μόλις συμβεί κάτι τέτοιο. Θα είμαστε σε διαρκή επαφή με την Ομοσπονδία μας να υπάρξει τέτοια δυναμική που να μην δώσουμε τη χαρά να εφαρμόσουμε αυτό το νόμο. Τώρα θα έλεγα όλοι εμείς εδώ έχουμε φτιάξει ένα ψήφισμα. Θα σας το διαβάσω, πολλοί από εσάς έχετε πάει στα χέρια σας. Το οποίο ψήφισμα, η πρόταση είναι να πάρουμε το πανό και να κάνουμε μια ζωντανή πορεία από εδώ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, να το δώσουμε στον Περιφερειάρχη και να του πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε τόσο δυνατά και τόσο σκληρά που να τους αφήσουμε να περάσουν τα μέτρα. Συνάδελφοι και συναδέλφες, με τη λήξη των 248 αναπαιδιακών κινητοποιήσεων που προκήρυξε η Εκλογική Επιτροπή του ΕΟΤΑ και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου, δηλώσαμε την κάθε διαδίδρασή μας στο μεσαίωνα που μας προσφέρουν. Μπορεί να χάσει μια μάχη με την ψήφιση του Μνημονίου 3, με την οριακή πλειοψηφία των 153 ψήφων. Ο αγώνας όμως δεν τελείωσε. Θα μας ζήσουν συνεχώς μπροστά τους. Το άμεσο μέλλον για τους εργαζόμενους στον ΟΤΑ επιφυλάσσει απολύσεις εργαζομένων αλλά και την επιτροπή στους Δήμους που δεν θα καταφέρουν να συσχετίσουν προϋπολογισμούς. Αυτό δεν αναφέρθηκα προηγούμενα.
Έτσι. Θα πάρουν δηλαδή τους Δήμους και τους Δημάρχους να εισβάλλουν χαράφια στην τοπική κοινωνία. Κρύβει νέες απολύσεις, αναγκαστικές μετατάξεις, μειώσεις μισθών και αύξηση φόρων στους δημότες. Την επόμενη τετραετία δεν θα γίνει καμιά πρόσληψη στους Δήμους. Οι πόροι μέσω ΚΑΠ και ΠΔΕ θα μειωθούν κατά 210 εκατομμύρια ευρώ. Οι μισθολογικές δαπάνες κατά 67 εκατομμύρια, οι δημοτικοί πάγοι κατά 11.000. Χάνουμε τις δουλειές μας, χάνουμε τα δικαιώματά μας, αλλά τουλάχιστον εμείς θα κυκλοφορούμε ελεύθερα και ψηλά το κεφάλι. Σε αντίθεση με αυτούς που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Στην άθλια πολιτική της κομματικής κυβέρνησης εμείς ενωμένοι αντιτάσσουμε την απόφασή μας για το συνεχή αγώνα μέχρι την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την κατάρρευση στην πράξη αυτών των βάρβαρων μέτρων. Για να μην χάσουμε τη δουλειά μας, για να μην μας καταργήσουν τα τελευταία δικαιώματά μας, για να μην μας στερήσουν την ελπίδα για ζωή. Μόνο ο δυναμικός, ενωτικός και μαζικός αγώνας μας είναι η απάντηση στην άθλια πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης της Τρόικα. Συμφωνούμε με αυτό το ψήφισμα. Λοιπόν, θα έλεγα να πάρουμε το πανό, να πούμε σωστά να κατέβουμε από πάνω στις 25 Αυγούστου να πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η απεργία συνεχίζεται μέχρι το βράδυ στις 12. Η κατάληψη απλά θα λήξει των υπηρεσιών. Το βράδυ θα συνεδριάσει τα διοικητικά συμβούλια και έχουμε μπροστά μας και τους 48 ώρες της αποχής. Και θα υπάρξει ενημέρωση προς όλους εσάς. Για ό,τι νεότερο. Ευχαριστώ όλους εσάς που κρατήκατε αυτό το διήμερο εδώ στο Δημαρχείο και μας εμψυχώσατε και μας στηρίξατε και πάλι λέω ότι θα πρέπει όλοι μαζί στο μέλλον θα είναι αγροτιά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία μας φυλάσσουν.